Γεια σας από μια ακόμα αποκάλυψη που θα πρέπει να ξεκινήσει με μια αποκαλυπτική δήλωση. Στα 20 χρόνια περίπου κάνω ραδιόφωνο και τηλεόραση, ξεκινώντας βέβαια από την ΕΡΤ και μετά στο κανάλι 29 και τώρα στο κανάλι 5. Καταρχήν γνώμονας είναι τα γράμματά σας. Δεν φανταζόμουν όμως ποτέ ότι υπάρχουν κάποιοι τηλεθεατές που έχουν δέσει κάποιες απόψεις μου που είχα πει ακόμα και στην ΕΡΤ. Δηλαδή, συγκεκριμένα έχω ένα γράμμα της κυρίας Σωτηρίας Παπαλέκα, η οποία ούτε λίγο ούτε πολύ αναφέρεται σε εκπομπή που είχα κάνει στην ΕΡΤ, μιλάει για το γιο της βέβαια, που σπουδάζει χορό, Βρυξέλλες και Νέα Υόρκη, και θυμάται η κυρία Παπαλέκα, και αυτό πραγματικά μου έκανε μεγάλη εντύπωση, ότι είχα πει ορισμένα πράγματα για την τέχνη του χορού μαζί με την Ρενέ Κάμπερ, τον Γιάννη Φλερή και σχετικά πιο πρόσφατα με τον Βαγγέλη Σιλινό. Επειδή η τέχνη του χορού είναι μια πάρα πολύ σπουδαία τέχνη, επειδή η κυρία Παπαλέκα έχει σαφέστατα ερωτήματα, επειδή όταν ξεκίνησα την εκπομπή δεν είχαν γίνει σκάνδαλα, το να πει ας πούμε μια εκπομπή Αποκάλυψη Τώρα, είχε βασιστεί βέβαια στην αποκάλυψη του Μάρλον Μπράντο, Αποκάλυψη Τώρα λεγόταν, Αποκάλυψη του Ιωάννου, αλλά δεν είχα φανταστεί βέβαια σκάνδαλα επί σκανδάλων. Η σημερινή αποκάλυψη ξεκινάει από την κυρία Παπαλέκα για το γιο της που σπουδάζει χορό και έχει επιτέλους φέρει ένα χορογράφο χορευτή που φέτος συμβαίνει να είναι και το νούμερο ένα από πλευράς απασχολήσεων και δυναμικού παρών. Αν δεν το καταλάβετε ακόμα, είναι απέναντί μου ο Δημήτρης Παπάζου. Όλος ο πρόλογος για σένα. Καλημέρα, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για την τιμή που έκανες να είμαι μια αποκάλυψη στην εκπομπή σου. Και σε μια φοβερά δύσκολη θέση, γιατί θεωρώ τον εαυτό μου μια πολύ μικρή κουκίδα μέσα σε αυτό το τεράστιο κόσμο του χορού. Τόση με διασφοσύνη. Ναι. Ο Δημήτρης Παπάζουλου, παρά το γεγονός ότι φέτος έχει χορογραφήσει το musical της Αλίγης, ναι, το Sound Music, ετοιμάζει με οντισιόν το βαρύ πυροβολικό του καλοκαιριού, το West Side Story, ναι, κατά Λεμπέση μεριά στο Αθήνιο, ναι, και επειδή είσαι ανήσυχο πλάσμα, κάνεις και κάποιες άλλες δουλειές. Κάνω, καταρχήν φέτος η δουλειά με την οποία ασχολούμαι καθημερινώς είναι το Τσάο με τον Γιώργο Μαρίνο. Mm. Αυτό είναι μια τεράστια ευθύνη και μια τεράστια πρόκληση για μένα, γιατί ήμουν λίγο ένας χορογράφος τη σεζόν. Δηλαδή, κάθε χρόνο ήξερα ότι θα έχω μια δουλειά που θα ετοιμάσω μια ιδέα που θα την έχω προετοιμάσει, που θα είναι καλά οργανωμένη. Η τηλεόραση και ιδιαίτερα αυτά τα σόου πρέπει να έχω δύο ιδέες κάθε εβδομάδα. Που είναι μια πρόκληση για έναν χορογράφο, γιατί θα ήθελα να δοκιμάσω τις δυνατότητές μου, πόσο γρήγορος μπορώ να είμαι, πόσο εγρήγορη μπορεί να διαθέτει. Ναι. Εγώ όμως πριν από 15 χρόνια που παραλίγο να συνεργαστούμε, ήταν το 1982. Θέατρο Βρετάνια, Κώστας Καράς, Άννα Καλούτα, ναι, 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 είχαν πει, τουλάχιστον είχα πει και εγώ, φέρτε τον Δημήτρη Παπάζογλου να χορογραφήσει, ναι, ένα musical που είχα κάνει εγώ διασκευή και του στίχους και όλα. Ναι. Τελικά είπα να φέρουμε ένα από το Παρίσι. Το μετανιώσανε γιατί ο Παπάζογλου μπορούσε να κάνει καλύτερη δουλειά τότε. Ναι, τελικά δεν είναι, έφυγα όμως. Τελικά ναι, ήρθε ο Άγγελος Χατζής. Ναι. Εν πάση περιπτώσει, ποιο είναι το μυστικό σου? Γιατί να κάνεις τόσα πράγματα πολλά και το 1995 είναι η χρονιά σου, αν όχι τίποτα άλλο. Ναι, όντως, φέτος υπάρχει μια μεγάλη κίνηση προς το πρόσωπό μου. Mm. Και δεν είσαι και δημοσιοσύνης της, δηλαδή... Όχι, καθόλου. Δηλαδή, εγώ θυμάμαι, ας πούμε, στον Τινέτο της Αλίγης στο Meridian, στην επίσημη πρεμιέρα, μεταξύ Τυρίου και Αχλαδίου, όλοι κάνανε και την πειρατζάδα. Εσύ κάθεσαι σε μια μεριά, ναι, το κεφαλάκι σου κάτω, σεμνός. Ναι, όντως δεν μ' αρέσει. Αθόρυβος. Δεν μ' αρέσει. Γιατί πιστεύω ότι γεννιούνται οι άνθρωποι με αυτό το συνέστημα μέσα τους. Δεν υπάρχει μέσα μου το συνέστημα αυτό. Και οπότε γιατί να κάνω κάτι που δεν είναι δικό μου, που δεν είμαι εγώ, που δεν είναι η αλήθεια μου αυτή. Μοιάζουν. Εσείς όμως διαλέξατε το αυθεντικό Scotch Brite. Γιατί? Γιατί πλένει αποτελεσματικά, δεν ξεφτίζει, μένει πάντα καθαρό για πολύ καιρό. Το εμπιστεύεστε γιατί είναι Scotch Brite. Scotch Brite. Αντέχουν σε κάθε σύγκριση. Στον δημοσίων σχέσεων μέσα μου θα είχα κάνει μια διαφορετική καριέρα. Θα φαινόταν δηλαδή. Δηλαδή, πιο πάνω, πιο ψηλά ακόμα φτάζεις. Νομίζω ναι. Δηλαδή πού, ένας Νουρέγεφ? Όχι ένας Νουρέγεφ, απλώς θα είχα καλύτερες ίσως θέσεις μέσα στο χώρο, θα είχα ισχυροποιηθεί περισσότερο, θα είχα δηλαδή επαφές με το Υπουργείο Πολιτισμού, κάπου θα ήμουν και εγώ σε ένα κάποια επιτροπή, ή μπορεί να είχα κάνει μια ομάδα,
Αυτά βεβαίως, η ομάδα είναι κάτι που δεν υπάρχει μέσα στο μυαλό μου. Απλώς νομίζω ότι πρέπει οι άνθρωποι να φτάνουμε σε μια ωριμότητα πνευματική, που να πηγαίνουμε σε κάτι που είναι πιο πνευματικό από αυτό το οποίο κάνω. Και πιο αβανταδόρικο όμως, γιατί πρωτού φτάσουμε στο γράμμα της κυρίας Παπαλέκα, επειδή υπάρχουν τόσα τοξός και ο Νικολετάτος βαρέθηκε να ακούει τόσους ανθρώπους να μιλάνε επί παντός επιστητού, για να μην κάνουν κάποια διαλύματα, να δείξουν κάποιο φαντασμαγορικό θέαμα των ανθρώπων που φιλοξενούν. Γι' αυτό, επειδή είσαι χαμηλών τόνο, αυτό που λένε low profile, που καταντήσαμε λίγο, θα λέμε low profile και στον Παπάζογλου. Θα κάνουμε το πρώτο κάτι εδώ και να δούμε μια καταπληκτική δουλειά δική σου, που ούτε λίγο ούτε πολύ χορεύει σε ένα αργεντίνικο ταγκό με τη Μαρινέλα. Το βλέπουμε. Αυτό ήταν ένα καταπληκτικό ντουέτο που είχες κάνει με τη Μαρινέλα στην Εράιδα και άφησε εποχή και νομίζω είναι και μια εγγραφή υποθήκης γιατί μπορεί να δώσεις αργότερα. Όμως, θέλω να εξαντλήσουμε το θέμα της κυρίας Παπαλέκα. Διότι ο πελάτης έχει πάντα δίκιο, όσοι κάνουν τον κόπο να μου γράφουν, το θεωρώ μεγάλη μου τιμή και χαρά. Και θέλω να σκεμοναχιάσω με το εξής θέμα. Η κυρία Παπαλέκα μου γράφει και το ξεκινάει από τότε που εγώ κατά κάποιο τρόπο τη δελέασα, ναι, για να σπουδάσει ο γιος της χορότητα, είναι τις εκπομπές μου στην ΕΤ με την Ρενέ Κάμερ, με τον Γιάννη Φλερή και αργότερα με τον Σιλινό, ο μαγικός κόσμος της τέχνης της ψυχώρης. Μου λέει λοιπόν, κύριε Νικολετάτ, ο γιος μου, ο οποίος σπούδασε στη σχολή της Μάρθα Γκράχαμ στη Νέα Υόρκη, πήγε στις Βρυξέλλες, ήρθε εδώ και βρήκε όλα τα πόστα πιασμένα.
Ρωτήστε παρακαλώ αν φέρετε κάποιο χορογράφο, τον Παπάζουγλου, τον Μεταξόπουλο, τον Ψαρέλη. Γιατί έχουν πιαστεί τα πόστα από Ιουκοσλάβους και από Ρώσους και τα παιδιά τα δικά μας, οι Έλληνες, ξενιτεύονται, μαθαίνουν καλό χορό και έρχονται εδώ πέρα και οι Ρωσούλιδες, οι Λεμπέσιδες τους λένε όχι, έξω από την πόρτα. Μέσα εσύ, έξω εσύ. Αυτή είναι μια πάρα πολύ σοβαρή ερώτηση που θα πρέπει να γίνει καταρχήν στο Υπουργείο Εργασίας. Έχει μια μεγάλη προέκταση η ερώτηση αυτή. Γιατί η Ελλάδα δυστυχώς ή ευτυχώς είναι μια χώρα που ο καθένας μπορεί να μπαίνει. Δηλαδή, αυτή τη στιγμή μπορεί να μπει ένας Αλβανός, ένας Ρουμάνος, ένας Πολωνός, χωρίς να τον ελέγχει, να νοικιάσει σπίτι, να μείνει, να εργάζεται, χωρίς άδεια, χωρίς τίποτα. Άρα λοιπόν το ίδιο συμβαίνει και με τους χορευτές. Οι επιχειρήσεις, επειδή ο πελάτης πάντα έχει δίκιο, όπως είπες προηγουμένως, οι επιχειρήσεις θέλουν πάντα να βρίσκουν ανθρώπους που να εργάζονται πιο φθηνά από αυτούς. Και αυτοί οι Ιουγκοσλάβοι, οι Ρώσοι. Δεν είναι πολλοί Ιουγκοσλάβοι, μην υπερβάλλουμε. Είναι πολύ, όμως. Είναι πάρα πολύ. Όχι, σχεδόν ανύπαρτη είναι η Ιουγκοσλάβοι. Υπάρχουν πάρα πολλοί Ρώσοι. Ρώσοι είναι οι περισσότεροι. Το μεγαλύτερο ποσοστό είναι Ρώσοι και πάρα πολύ λίγοι Αλβανοί. Ωραία. Η Αλβανία είναι μέχρι 4-5. Ωραία. Στην κάμερα που σε στοχεύει, τι θα πει αυτή την κυρία Παπαλέκα, ότι ο γιο σα που σπούδασε επειδή πίστεψε στα λόγια του Νικολετά του, ακούγοντα τη συνέντευξη που είχε με την Ρενέ Κάμερ και το Φλερί, πίστεψε ότι μπορεί το παιδί να βρει δουλειά και ξενιτεύτηκε τώρα στι Βρυξέλλε και αλλού. Λοιπόν, να πούμε κάποιο. Να μην μπερδεύουμε. Δύο πράγματα. Αυτά τα πράγματα είναι δύο ξεχωριστά πράγματα. Είναι, όταν μπαίνει στην διαδικασία να γίνει χορευτή, μπαίνει σε μια περιπέτεια και σε ένα τυχοδιοκτισμό. Εάν θέλεις να το δεις σαν ένας άνθρωπος ο οποίος εργάζεται και πρέπει να έχει 13 μισθούς το χρόνο και μία κάλυψη, δεν θα πρέπει να γίνει κανείς καλλιτέχνης γενικότερα. Μα το παιδί σπούδασε, ένα παιδάκι μου. Κι εγώ σπούδασα. Θα έρθουμε σε αυτό. Εντάξει. Και διεξοδικά. Το παιδί σπουδάζει και έχει κάνει, από ό,τι μου λες, πάρα πολύ καλές σπουδές. Αυτές λοιπόν οι σπουδές με οποίες έχει το παιδί αυτή τη στιγμή δεν είναι για τον ελληνικό χώρο. Ο ελληνικός χώρος, παρόλο που είναι πάρα πολύ φτωχός χορευτικά. Με ποια έννοια φτωχός, έχει ένα χορευτικό δυναμικό αυτή τη στιγμή, απλώς δεν έχει οργάνωση και θέσεις. Και γι' αυτό δεν ενδιαφέρεται κανείς να τις δημιουργήσει. Τώρα κάπου διαβάζω, ο Δημήτρης Παπαϊωάννου, αυτός ο νεαρός ο οποίος έκανε αυτό την ομάδα εδάφους που έχει, ο οποίος είναι κατά τη γνώμη μου ένα 80% εικαστικός και ένα 20% άνθρωπος του χορού, με την έντεχνη μορφή του, εντάξει. Όμως αυτό που παρουσίασε είναι κάτι συγκλονιστικό, τη μύδια την οποία είδα εγώ, και ειλικρινά είπα σαπό. Ενώ από ανθρώπους του χορού δεν το είδαμε αυτό. Με την έντεχνη, παιδεία. Να ολοκληρώσω μισό λεπτό. Αυτό λοιπόν το πράγμα, από αυτόν τον άνθρωπο, αυτή τη στιγμή προωθείται να γίνει ένα εθνικό μπαλέτο. Μα και ο Λέτζης ήταν από αυτά, και τι έγινε. Και ο Ντεπιάντα. Είναι μια ερώτηση. Πρέπει να γίνει στον Υπουργό Πολιτισμού. Δεν μπορώ. Εγώ δεν είμαι ειδικό. Εγώ είμαι επαγγελματία. Υπάρχει μια διαφορά. Ότι εγώ δεν δέχομαι τον τίτλο του καλλιτέχνη όσο δέχομαι τον τίτλο του επαγγελματία. Η δουλειά μου έχει σχέση με το χορό και με την κίνηση και με καλούν, με πληρώνουν γι' αυτό. Είτε πολλές φορές λίγα είτε πολλά, δεν έχει σημασία. Πληρώνομαι, που σημαίνει πρέπει να ανταποκριθώ στο επίπεδο του επαγγελματισμού το οποίο εγώ. Εγώ αποφασίζω το επίπεδο. Στάζω, Δημήτρη. Εγώ αυτή τη στιγμή μιλάω στον Παπάζογλου. Ναι. Προχτάς είχε επίσημη πρεμιέρα από το Εθνικό. Μάλιστα. Το είχε αναλάβει ο Κούρκουλος. Ήταν και ο Υπουργός Πολιτισμού, δηλαδή ο Μικρούτσικος. Ναι. Ήταν το θέμα ότι τα Όσκαρ φέτος δεν έχουν ελληνική προσφορά ή συμμετοχή, διότι δεν πήγε έγκαιρα ελληνική συμμετοχή. Έπρεπε να πιάσω τον Μικρούτσικο στο διάλειμμα μεταξύ, ξέρω εγώ, κάποιον άλλον και να του πω: κύριε Μικρούτσικε, εγώ σας καταδικάζω, δεν δίνετε στο χορό και στην κυρία Παπαλέκα που το παιδί σπούδασε στις Βρυξέλλες και στη Νέα Υόρκη μια δουλειά, γιατί ο Λεμπέσης που κάνει τη δουλειά από τον Παπάζο που θα πάρει. Δεν το βάλουμε με το Λεμπέση τώρα. Ερχόταν να το φέρναμε. Μην το βάλουμε με το Λεμπέση. Όχι, είναι πάρα πολύ σοβαρό αυτό που λες. Όντως, όμως, η εθνική αρρώστια που έχουμε σαν λαός, όπως στη Γαλλία η εθνική αρρώστια είναι ο αλκοολισμός, στην Ελλάδα είναι η ανοργανωσιά. Πες μου, σε παρακαλώ, σε ποιο τομέα ζωής και εργασίας υπάρχει οργάνωση στην Ελλάδα? Υπάρχει. Ποιο? Σε ένα θέμα που λέγεται Αλίκη Βουγιουκλάκη και που τιμάει εσένα, διότι πραγματικά για μένα, όχι μόνο που τα είπε. Η Αλίκη Βουγιουκλάκη μας μια εξαίρεση. Στάσου, σε ένα είπε, τεράστιο ωραία, κανόνα. Σε ένα τεράστιο χώρο. Λοιπόν, θα σου πω όμως κάτι άλλο. Και α τα ακούει η Αλίκη, η φίλη μου που έκαναμε μαζί και μια εκπομπή. Λοιπόν, η Αλίκη έχει κάθε χρόνο του ίδιου συνεργάτη. Μεγιά τη, μαγιά τη. Ένα cast. Ή μια κάστα, αν θέλεις. Ναι. Και όσον αφορά τη χορογραφική, ας πούμε, δουλειά, δικαίως τα έδωσε σε σένα.
Εγώ δεν έχω συνεργαστεί με την Αλίκη. Φιλαράκια είμαστε, εντάξει, τα λέμε. Είναι Πλωρίτης, ξέρω εγώ, Μάτεζης, άντε και λίγο Ζάνα Αρμάου. Όμως, μήπως, μια και είπε σαν οργανωσιά, μήπως υπάρχει, ας πούμε, στην πατρίδα μας αυτό που λέμε κλίκα. Δηλαδή, εσύ είσαι με τη μεριά του Λεμπέση. Άλλος είναι με τη μεριά του Βαγγέλα, του Λιβαδά. Άλλος είναι με τον Μαροσούλη. Διότι πόσοι χορογράφοι, δηλαδή ο Ψαρέλης πάει με τον Χάρη Κλίν. Εσύ πας με τον Λεμπέση. Ποιος άλλος πάει, ο Μετακρόπλος με τον Μαροσούλη. Ναι, να σου απαντήσω σε αυτό. Να μου απαντήσεις. Λοιπόν, οι πελάτες μας δεν είναι οι επιχειρηματίες, είναι οι καλλιτέχνες. Οι πελάτες μας είναι οι καλλιτέχνες. Που σημαίνει ότι εμένα με καλεί η πελάτησά μου η κυρία Μαρινέλα, η πελάτησά μου η κυρία Βουγιουκλάκη, ο πελάτης μου ο κύριος Μαρίνος. Αυτοί είναι οι ίδιοι οι καλλιτέχνες, επιλέγουν τους χορογράφους και όχι οι επιχειρήσεις. Λοιπόν, επειδή τα ονόματα που είδες ήταν πάρα πολύ χαρισματικά, θα κάνουμε ένα δεύτερο cut και θα δούμε τη φίλη μας και τον δυο μας φίλη και πολύ σημαντική, δεν το αρνιόμαστε, με Αλίκη Βουγιουκλάκη συνεργασία με σένα. Άντρα που θα πιεις όλα τα χάδια μου, ψάχνουν να σε βρουν τα χτύπω καρδιά μου. Έλα φανερό σου άστρο λαμπερό κι άιντε να αρμενίζουμε στο πέλαγο. Όταν ξεκίνησες με πολύ σπουδές από το Παρίσι, θα τα πούμε και διεξοδικά κι αυτά, υπήρχε μια εποχή που το ελληνικό θέατρο είχε ακόμα αρτίστες, προσέξτε τη λέξη που χρησιμοποιώ. Ναι, ναι. Στελέχια, θέλεις, από το μουσικό θέατρο. Μ' αρέσει η λέξη αρτίστες. Ναι, ναι, ναι. Που δεν ήταν συγγραφείς, δεν είχαν δηλώσει συγγραφείς, που έπρεπε να βάλουν και τα δικά τους νούμερα. Ναι. Που σημαίνει ότι ο Παπάζογλου, εσύ δηλαδή,
θα πρέπει να σεβαστεί κάποιου στάζ οι οποίοι γράφουν τα κείμενά του, κάνουν τι κατεβασιέ του και μπορεί να έχουν δύο αριστερά ή δεξιά πόδια, αλλά εσύ πρέπει χωρί φτερά και πούπουλα να του βγάλει στο τέλο σε μια επιθεώρηση να του κάνουν και πασαρέλα. Τι έγινε, δηλαδή, πού σκάλωσε η ελληνική επιθεώρηση, γιατί όταν λέμε μουσικό θέατρο, σημαίνει και ελληνική επιθεώρηση. Βεβαίω. Και είναι και το μοναδικό είδο θεάτρου που έχει μια τεράστια παράδοση. Λοιπόν, νομίζω. Καταρχήν, εγώ δεν αγάπησα την επιθεώρηση ποτέ και γι' αυτό δεν έχω εμφανιστεί και ποτέ σε επιθεώρηση. Έκανε όμω δουλειέ. Έκανα δύο δουλειέ. Τρεις. Μία έκανα με το Λαζόπουλο, το Ιαπωνέζο. Μία έκανα με το Ελεύθερο Θέατρο. Δύο και άλλη μία με το Σωτήρι Μουστάκα. Που μάλιστα συνέντευξη τύπου είπα: Κοιτάξτε, το έκανα για τα χρήματα, δεν το έκανα για κανέναν. Έκανε όμως επιθεώρηση πίστας. Πάρα πολλές. Αυτό είναι άλλο. Άλλο το σόου πίστας και άλλο η επιθεώρηση. Ναι, αλλά πολλές φορές έχουν εισβάλει κακάσχημες κυρίες, οι οποίες έχουν νιονιό να γράψουν, αλλά δεν μπορούν να χορέψουν. Νομίζω, για να πούμε έτσι, να ολοκληρώσω την ερώτηση που μου έκανε. Υπήρχε η επιθεώρηση της εποχής 70. Το θέαμα με τους μεγάλους αρτίστες του μουσικού θεάτρου. Εκεί άρχισε μετά την δεκαετία του 70 να υπάρχει μια πτώση ότι που χρησιμοποιήθηκαν τα playback, άρα ο αρτίστας άρχισε να μειώνεται, διότι τη στιγμή που ένας νουμερίστας φτάνει στη στιγμή να τραγουδήσει και πατάμε το κουμπί και μπαίνει το playback, γιατί κάποιοι σκηνοθέτες ή χορογράφοι, δεν ξέρω ποιοι ακριβώς, πηγαίνανε στο Παρίσι και βλέπανε, λέμε τώρα, μια επιθεώρηση του Μουλάν Ρουζ που είχε 5 μουσικά όργανα ζωντανά και είχε ένα playback με 100. Πιστέψανε λοιπόν ότι, έτσι, ότι όλες οι παραστάσεις γινόταν με playback. Και κάναν το ίδιο πράγμα που για λόγους οικονομίας έδινε ένα όγκο βεβαίως το playback, αλλά σε έναν νουμερίστα, σε έναν καλλιτέχνη. Γιατί εμείς κάναμε βαριετέ επιθεώρηση και όχι σπεκτάκλα. Ας πούμε, παίρνουμε τη Λιζέτ Μαλίντορ, η οποία είχε και playback και ορχήστρα. Δηλαδή ήταν ενισχυμένη με την κονσόλα του ήχου. Βεβαίως, βεβαίως. Εδώ λοιπόν δεν είχαμε την τεχνική ακόμα ίσως δυνατότητα να το κάνουμε και είχαμε και τη λύση και το οικονομικό ότι το playback τραγουδάει. Άρχισε λοιπόν να έχει τη φθορά. Από την άλλη πλευρά υπήρχαν κάποιοι καλλιτέχνες που κάνανε off-Broadway αυτή την πρόταση που είχε κάνει η ελεύθερη σκηνή, έτσι, στο Άλσος. Αυτό λοιπόν το πράγμα κατάφερε να γίνει on-Broadway, που άρχισε να μετράει αυτό που λέμε το anti-star, το anti-artist. Αρχίζει η επιθεώρηση των anti-artist καλλιτεχνών. Ναι, γιατί... Που είχαν πάρα πολύ δυνατά κείμενα, είχαν ένα στυλ, που οι επαγγελματίες του είδους το είχαν τελειώσει. Μετά, αυτοί που λέμε οι επαγγελματίες του είδους κάνανε το εξής. Επιτρέπανε το θέατρο, αυτό που κάνανε, να μπαίνει οποιοδήποτε μέσα. Δεν δημιουργήσαν παράδοση. Ακριβώς. Δημιουργήσαν μια παράδοση και οι καλλιτέχνες, αντί να δημιουργούμε αρτίστες σε υψηλότερο επίπεδο, όλο και το χαμηλώναμε και διευκολύναμε το πράγμα. Ξέρω, πάντως, για ένα χορογράφο, εσύ προτιμάς να είναι λιγότερη, ας πούμε, η οξύνια στο πνεύμα και να είναι το θέαμα, το σπεκτάκλι. Βεβαίως. Θα ήθελα όμως ένα άλλο. Τώρα που φτάσαμε λοιπόν στο 95, η πολιτική σάντρα πια δεν ενδιαφέρει κανέναν. Έχει τελειώσει όλο αυτό το πράγμα, που σημαίνει ψάχνουν να βρουν ποια μορφή επιθεώρηση να κάνουν. Εγώ την ξέρω, αλλά δεν τη λέω. Δεν με αφορά γιατί να πω. Παίρνουμε κάτι άλλο. Εσύ βέβαια έφτασες στα ντουέτα Φλερίλι Ντάλμα, Καστινό Ζόκα, ακόμα σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Και Βαλάμπου σε Πετρίλιο. Τιμού μεγάλη που με τοποθέτησε στα πολύ μεγάλα χορευτικά ζευγάρια. Νομίζω ότι εμείς κάναμε μια αναβίωση των χορευτικών. Με την Όλια Στεφανίδου. Θέλησα να κάνω μια αναβίωση των χορευτικών ζευγαριών. Γιατί... Συνέχω λιγάκι στημένη. Γιατί υπάρχει ένα καταπληκτικό. Το ξέρεις. Ο Μποφός, ο οποίος δεν υπάρχει πια, αλλά έχει δώσει ανεπανάληπτα βήματα γραφής. Λοιπόν, ακόμα και τώρα, αυτή τη στιγμή στο Broadway, χαλάει κόσμο τον Ντάμ Γιάνκης, είναι η πρώτη θεατρική εμφάνιση του Τζέρι Λούις. Υπάρχουν τα χορευτικά τα οποία είναι από κασέτες με τη χορογραφία του Μπομ Φώσε. Και ο Μπομ Φώσε, όπως ξέρεις, μάγεψε τους πάντες, ακόμα και με το γάμο του με την Γκουέν Βέρντο. Ανεξάρτητα από και τυχόν με το χωρισμό του, ιδιαιτερότητες ενός χορευτή χορογράφου, εσύ θα είσαι διατεθειμένος να βρεις μια ιδεώδη παρτνέρα, γαλματένια, με τα βήματα δικά σου και να την παντρευτείς. Δεν ξέρω αν είναι λευκός γάμος. Αυτή τη στιγμή συζητάμε. Βασικά δεν μ' αρέσει να κάνω λευκούς γάμους. Είμαι με κάποιον άνθρωπο ή δεν είμαι. Γιατί θα δούμε στο δικό σου το πορτρέτο, ούτε λίγοτε πολύ, για πρώτη φορά από την ελληνική τηλεόραση, τον Μπομ Φώστε να χορεύει στο Ντάμ Γιάνκης με την Γκουέν Βέρντο. Θα ήθελα όμως να μου πεις, εδώ όταν ας πούμε κάποια σταρλετίτσα, ας πούμε, Μαρίνα Πούπου και κάποιος μόδιστος, Βασίλειος Κοστέτσος, λέει θα κάνουμε ένα γάμο. Εσύ,
ανεξάρτητος πρεστίζης και χορογραφίας. Ναι, ναι. Θα δεχόσουν να κάνεις ένα γάμο για να έχεις μια παρτνέρ πάντοτε μαζί σου, σαν την Κορβέρντον και τον Μοφόσε. Πρόσκεψε, εγώ θα απαντήσω με άλλο τρόπο. Όχι διπλωματικά, ευθέως, όπως ήταν και η ερώτηση. Καταρχήν, εγώ δεν έχω την ανάγκη να κάνω μια τέτοιου είδους δήλωση στην τηλεόραση ότι θα παντρευτώ μια X Μαρίνα Πούπου. Γιατί μπορώ να υπάρξω στην επικαιρότητα χωρίς να έχω την ανάγκη να είμαι στην πρώτη γραμμή με ένα σίδερο στο χέρι. Στην Ελλάδα δεν είναι το φόρτι σου. Ναι, δηλαδή δεν χρειάζομαι, δεν ξέρω, δεν θα ήθελα ποτέ. Μπορεί να το λέω από αυτό, γιατί, αυτό τώρα από μετριοφροσύνη. Βεβαίως θα ήθελα να ήμουν στην αλφα γραμμή της επικαιρότητας, αλλά όχι μέσα από την αξιοκρατία της δουλειάς μου και όχι τώρα να βγω να κάνω μια ηλίθια δήλωση ότι θα παντρευτώ τη Μαρίνα Πούπου, ας πούμε, για τρίχες κατσαρές. Βεβαίως, αν θα ήμουν ο Μπομπ Φως, δεν θα παντρευόμουν έναν άνθρωπο τον οποίο δεν αγαπώ και δεν είμαι αποφασισμένος να μοιράσω τη ζωή μου μαζί του. Μόνο και μόνο από αριβισμό επαγγελματικό. Είχα την ευκαιρία να το κάνω αυτό και δεν το έκανα. Και ένας από τους λόγους που χώρισα με την Όλια Στεφανίδου ήταν διότι δεν ήθελα να έχω μια, ήθελα να έχω μια τίμια σχέση. Αλλά και όχι μια πρόστιχη και μια ψεύτικη σχέση. Λοιπόν. Και να ολοκληρώσω σε αυτό το πράγμα. Όταν γράφανε εφημερίδες ότι εγώ θα παντρευτώ με την Όλια Στεφανίδου, η Όλια Στεφανίδου ήθελε να παντρευτεί μαζί μου και γι' αυτό πήγε και έκανε μετά από ένα μήνα έναν γάμο με έναν άνθρωπο που το καν τον ήξερε, με τον οποίο χώριζε βεβαίως κιόλας. Τι μαθαίνει, κανένας δεν αποκάλυψε. Μπράβο, λοιπόν. Και ο λόγος ήταν, της είπα, κοίταξε αγάπη μου, εγώ θέλω να είμαστε ο Γιάννης Περί και η κυρία Λίντα Άλμα και όχι ο Τάκης Αγιόρ και η Λουίζα Μπελίντα. Λοιπόν. Αυτό ίσως δεν το κατάλαβε η Όλια Στεφανίδου και. Το καταλαβαίνω όμως αυτοί που μας βλέπουν, που έχουν βαρεθεί ίσως κάποια talk shows και βλέπουν για πρώτη φορά από την ελληνική τηλεόραση. Ξανά η έπαρση του Νικολαϊδάκου, αλλά διάβολα έχω και ένα αρχείο. Ναι, ναι. Λοιπόν, στο πορτέτο του Δημήτρη Παπάζογλου, ούτε λίγο το πολύ, δύο πραγματικά ιερά τέρατα από την τέκτη της Ψυχώρης είναι η Γκουέν Βέρντον και φυσικά ο αξέχαστος, ο ανεπανάληπτος Μπομπ Φώσε σε ένα ντουέτο που σπάει κόκαλα αυτή τη στιγμή στην Αμερική. Who's got the pain, what they're doing with Bumbo. Who's got the pain when they do the mumbo? I don't know who. Do you? Ως Παπαστεφάνου και σαν άνθρωπος του ραδιοφώνου και της τηλεόρασης, θέλω να σας πω πως το επαγγελματικό επίπεδο ήχου και εικόνας Blaupunkt μπορεί να το διαπιστώσει κανείς μόνο ζωντανά. Γι' αυτό αν είστε εραστές του τέλειου ήχου και εικόνας, τότε και μόνο τότε απαιτήστε να δείτε μια τηλεόραση Blaupunkt σε επιλεγμένα καταστήματα. Blaupunkt, η τηλεόραση που προτιμούν οι ειδικοί. Στον Μπομπ Φώσε δύο πράγματα. Πρώτον, ότι κατάλαβα το στυλ ότι έχει πολύ μεγάλη σημασία. Δηλαδή, να βλέπεις μία κίνηση και να λες «Α, αυτό είναι Μπομπ Φως, αυτό είναι Μπαλανσίν, αυτό είναι Ρόμπινς». Και αυτό που κατάλαβα από τον Μπομπ Φως είναι ότι έχει τόσο πολύ φτωχό βηματολόγιο ο Μπομπ Φως. Το ίδιο βηματολόγιο το βλέπεις σε όλα τα έργα του και όμως φαίνεται τόσο καινούριο και τόσο διαφορετικό. Ξέρει τόσο πολύ καλά να ήξερε
να συνθέτει τα βήματα τόσο πολύ καλά που να φαίνονται καινούργια. Όχι, εγώ δεν συμφωνώ. Εδώ μάλιστα διαφωνώ κάθετα μαζί σου. Γιατί υπάρχει ένας Έλληνας χορογράφος ο οποίος έχει τρία βήματα όλο και εγώ δεν το καταλαβαίνω. Ξέρεις ποιος είναι φυσικά και όσοι μας βλέπουν το καταλαβαίνουν ποιος είναι. Εκεί να δεις φτώχεια σε περίγραμμα χορευτικό. Τρία βήματα όλο και όλα. Όταν πρόσεξε, γιατί μιλάω για τον Bob Fosse σε σχέση με την αμερικάνικη πραγματικότητα. Θεωρώ ότι είναι, δεν τον κατηγορώ ότι είναι φτωχό με την έννοια να τον μειώσω, ότι ακριβώς η τέχνη έχει, μπορεί να κάνει ένας μεγάλος καλλιτέχνης με πέντε βήματα. Θαύματα, αυτό σκέψω ότι ο Γκάο Τσάμπιον, ο οποίος πέθανε την ημέρα που είχε πρεμιέρα το 42nd Street. Ναι. Δεν συμβεί ποτέ χορογράφος σκηνοθέτης να πεθάνει από καρκίνο τη μέρα που κάνει πρεμιέρα. Και η Ζωζεφίν Μπέικερ πέθανε στην επίσημη πρεμιέρα της. Λοιπόν, από καρδιά. Αυτό είναι φοβερό, ας πούμε. Αλλά και ο Γκάο Τσάμπιον και η Τσίτα Ριβέρα ακόμα, που είναι μεγάλη σου αγαπητή. Ναι, βεβαίως, βεβαίως. Όλοι έχουν τον Μπόφο σε πραγματικά ανεπανάληπτο δείγμα χορευτικής γραφής, διότι όπως θα δεις όταν δεις την εκπομπή σου, ακόμα και το καπέλο που βγάζει. Ακριβώς αυτό είπα, το στυλ. Who's got the pen, what doing the bamboo, είναι πραγματικά κάτι καταπληκτικό. Όμως, επειδή μιλήσαμε για το. Νομίζω ότι κατάλαβες λάθος την απάντηση που έδωσα. Όχι, ήθελα να κάνω μια μία σε έναν χορογράφο ο οποίος πραγματικά είναι ή φτώχεια με τρία βήματα όλα και όλα. Άσχετο, δεν μιλάμε για τους Έλληνες, μιλάμε για τους Αμερικάνους. Ναι, γι' αυτό είπα ότι ο Bob Fosse έδωσε μια μορφή μεγάλης καλλιτεχνικής υπόστασης με ένα φτωχό βηματολόγιο σε σχέση για έναν Αμερικάνο. Όμως, πόσο μεγάλες χορογραφίες έβγαλε με αυτό το φτωχό βηματολόγιο που κάθε φορά είχαν ένα καινούριο στυλ και πόσο σπουδαίο ήταν ο συνδυασμός των ίδιων βημάτων που να φαίνεται καινούριο. Και με την ευκαιρία, γιατί όχι ο Νικολετάτος μόνο συνδυασμένοι να ταξιδεύει, αλλά αυτό μου έδωσε μια πολύ μεγάλη παρηγοριά. Ναι. Ότι... Όταν έρχεται ο Σάρπ, ας πούμε, εδώ πέρα, ο οποίος δεν είναι ακριβώς βοηθός του Bob Fosse, ήταν πάρα βοηθός. Και εμφανίζεται ότι. Νομίζω ότι ήταν ένας φονξιονέρ μιας εταιρείας στην Αμερική. Εμπάσχετος, αλλά εμείς εδώ βάζουμε μια κορδέλα σε λοφάν και λέμε αυτό είναι φάτο. Ναι, εντάξει. Λοιπόν, δεν μπορούμε να το κάνουμε σε αυτό, διότι ο Δημήτρης Παπάζογλου για να φτάσει να κάνει ντουμπλαρίσματα σε νυχτερινά κέντρα, να κάνει τη δουλειά της Αλίκης, να κάνει τη δουλειά του Μαρίνου και να είναι φέτος το West Side Story, άσχετο, εγώ πιστεύω ότι οποιοδήποτε λεμπέσεις θα μπορούσε να κάνει ένα πιο φρέσκο πράγμα. Μπορείς να το δώσεις ό,τι πιο ζωηρό. Αυτό είναι μια άποψη δική του που δεν μπορώ να απαντήσω εγώ για εκείνη. Εντάξει. Λοιπόν, εμείς θέλω να πούμε το εξής, ότι η θητεία σου στο Παρίσι, που σπούδασες χορό, που είσαι ανάμεσα στο Καζινό του Παρίσι, στο Φωνή Μπερζέρ, ανάμεσα στο Παραντί Λατέν και ξέρω εγώ και στο Ελίζα Μοντάρτ, σου έδωσε κάποιες σπουδές με τον Αρμέ, που ακόμα και όταν δεν χορεύεις αλλά τραγουδάς, έστω και τη Ραμόνα, δίνεις το προσωπικό μου στίγμα, το προσωπικό στίγμα του Δημήτρη Παπάζογλου, με τη χρειά που το βλέπουμε τώρα κι εμείς. Για να τα βάσα και πόνους της γειτονιάς μου ήταν τα σπίτια ξέρω ψωμί για τους ανθρώπους και δίνα σε μένα τα σπουδίδια. Μας παγώνε το ξεροβόλι.
Εγώ όταν το 1981 στη Βρετάνια, στο φίλο μου τον Παυλάκη, που είναι πολύ καλός επιχειρηματίας, εκτός βέβαια Παρίσι, Λεμπέση, Μαρτίνου, ναι, 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 όλα αυτά, είχα προτείνει εσένα, ήταν το, να σου το πω, ήταν ναι, το που κάνω σώτε ρεπά, το οποίο το είχα δει στο Μπουφ Παριζιά, γιατί είχα δει πόσο φιλότιμα είχε σταθεί στο Παρίσι, σε χρόνο δηλαδή δύσκολο στα πρώτα ναι. σου βήματα για να μάθεις, και νομίζω ότι όλη αυτή η περιπλάνησή σου τα βράδια σε Μουλέν Ρου, σε Λιντό, σου δώσε κάτι. Τα λες εσύ καλύτερα όμως. Κοίταξε, αυτό που είπα προηγουμένως στην αρχή, ότι ήταν μια προσωπική. Νομίζω ότι η επιλογή σου να ασχοληθείς είτε με το χορό, είτε με το θέατρο, είτε με το τραγούδι, είναι μια καθαρά προσωπική επιλογή και μια περιπέτεια που δεν ξέρεις ποτέ πού θα φτάσεις. Και αν το άλογο φτάσει ποτέ να κερδίσει ή να έρθει τρίτο ή τέταρτο ή πέμπτο. Και... Το άλογο ή ο Νοβάτης. Και οι δυο, ας πούμε. Και οι δυο μαζί. Λοιπόν. Όταν εγώ πήγα στο Παρίσι, είχα μια ανάγκη καταρχήν να μορφωθώ. Ήταν ο πρώτος μου στόχος ήταν αυτός. Επειδή το μόνο πράγμα, είχα ξεκινήσει από 13 ετών παιδάκι να χορεύω στις επιθεωρήσεις, πήρα μια υποτροφία από τη δασκάλα μου και πήγα σε μια ομάδα χορού. Μετά από την ομάδα αυτή, με κλείσανε στο Φράιμπουργκ στην Γερμανία, πρώτο χορευτή σε μια όπερα. Μετά από εκεί πήγα στην όπερα της Βέρνης ως demi soliste, το διευκρινίζω αυτό γιατί δεν θα ήθελα να πω. Danseur étoile. Έτσι. Γιατί μου αρέσει πάντα να λέω την αλήθεια και όχι ψέματα. Δηλαδή, αν σου λέγανε κάτι στο Παρίσι, σα κάνουμε την Danseur étoile, θα καθάσουν. Στο Παρίσι. Στο πέρα, ναι. Ναι, βέβαια. Θα καθάσουν. Βέβαια. Και πάνε και οι Λεμπέσιδες, πάνε και οι. Ναι, 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 ναι. Θα σου πω γιατί έγινε ναι. αυτό. Όταν πήρα την απόφαση μου να επιστρέψω στην Ελλάδα, δεν ήθελα να είμαι εμιγκρέ. Φοβόμουν. Διότι σε μια χώρα που δεν έχεις, όπως και εδώ πέρα, ας πω ένα παράδειγμα, έχεις δει κανένα πρωταγωνιστή που να μην είναι του Εθνικού Θεάτρου. Μόνο οι πρωταγωνιστές του Εθνικού Θεάτρου κάνουν λαμπερή καριέρα. Ενώ οι άλλοι που είναι από άλλες σχολές δεν κάνουν και πολύ. Είναι λίγο. Καταλαβαίνεις τι εννοώ. Ναι, ακόμα και όταν αργήσουν να αργήσουν. Το ίδιο λοιπόν συμβαίνει σε όλες τις χώρες. Αν θα ήμουν γεννημένος στη Γαλλία, θα πήγαινα στο Κονσερβατουάρ, θα ήξερα τον τάδε φίλο, θα ήξερα τον. Εντάξει, δεν είχα δυνατότητα να κάνω καμία καριέρα. Πέρα από το να ήμουν ένα χορευτή του Μουλάν Ρουζ, τη τηλεόραση, το από εδώ, το από εκεί, μέχρι να πέναγε η μπογιά μου. Μισό λεπτό, να πω την ρεαλιστική πλευρά τη υπόθεση. Το θεωρείς κακό, δηλαδή να είσαι ένα χορευτή ή στο Μουλάν Ρουζ ή στο Καθόλου, στο αλλά στο μετά Λίντο. Από δύο χρόνια τι θα έκανα. Χορογράφο. Στο Λίντο, αποκλείεται. Γιατί? Γιατί δεν παίρνει ο χορογράφο πέρα από την Bluebell η οποία χορογραφεί και πέρα από τη Madame Doris και τον κύριο Ροτζέρο που είναι χρόνια μέτρο de μπαλέ και χορογράφει. Λοιπόν, εγώ για να σε αποστομώσω, θα σου δείξω πάλι για πρώτη φορά από τελική τηλεόραση ναι. την τελευταία δουλειά αυτή του Παρισιού, το Σεναζίκ και τα σχόλια των τηλεθεατών που μα βλέπουν. Γιατί πια πήξαμε από το talk show.
Πόσο έγκαν λοιπόν τα πλούντο τρούς και όλα τα φτερά και πούπουλα εις Παρισίους. Έχω ένα τεράστιο σεβασμό για την παράδοση της κάθε χώρας που υποστηρίζει με μια τεράστια αγάπη και ένα τεράστιο σεβασμό και επαγγελματισμό την παράδοσή της. Η Γαλλία έχει αυτή την παράδοση, την οποία σεβάστηκα, έβγαλα το καπέλο μου, μορφώθηκα, έμαθα πράγματα και θα ήμουν πάρα πολύ ηλίθιος να πω ναι, αλλά ξέρετε, άσχετα αν εμένα μου αρέσει περισσότερο το Broadway. Αλλά δεν μπορώ να μην βγάλω το καπέλο στη Μισταγκέτ, στο Μωρί Σεβαλιέ, στη Ζωζεφίν Μπέικερ, στη Λιρενό, στην Λιζέτ Μαλινό. Με τη Λιρενό έχω δουλέψει και όλο στο Παρίσι. Στο Παριλίν. Σε αυτή την παράδοση είναι σαν να μην σέβεσαι τη Γεωργία Βασιλιάδου, τον Αυλονίτη, τον Χατζηχρήστο, τη Σπεράζα τη Βρανά, αυτές τις φυσιογνωμίες του μουσικού θεάτρου. Στην Αλίκη Βουγιουκλάκη που... Μιλάμε για ανεπανάληπτα πια. Εντάξει, δεν μπορείς να μη σέβεσαι την παράδοση μιας χώρας που από την οποία μορφώθηκα. Η καλλιέργειά μου τη χρωστάω στη Γαλλία, στο Παρίσι. Σε αυτό που έβλεπα, στον δρόμο που περπάταγα, στη σχολή που πήγαινα, στο δάσκαλο που με μάθαινε χορό, στο Μούλα Ρούς που είχε στα φτερά, στην Όπερα που έβλεπα τον Ουρέγεφ και τον Παρίσνικοβ μόλις την είχε κοπανίσει από τη Ρωσία να χορεύει, τη Μαρία Κάλλας που είδα με 600 φράγκα που πλήρωσα στο θέατρο de Champs-Élysées από μια τρύπα και σε αυτό το tour που είχε κάνει με τον Ντι Στέφανο. Λέω, Θεέ μου, σε ευχαριστώ που είδα αυτή τη γυναίκα. Έστω που λέγανε ότι την τραγουδούσε πια και τα λοιπά, δεν με αφορούσε. Έβλεπα εγώ αυτή την προσωπικότητα, αυτό που έβγαινε από μέσα της. Κοίτασε, εγώ θυμάμαι, ας πούμε, τα τελείως νηπιακά μου χρόνια, που είμαι πολύ καλό στο 8-10 χρόνο. Έλεγα στη μάνα μου στο μετράμε θέλω παιχνίδι, να με πάτε στην πρώτη από γιατί τον Καλούτα. Ναι. Και μου τσιμπούσαν τα μάγουλα και μου δίνουν φωτογραφίες. Και όταν μετά μεγάλωσα, που να φανταστεί ότι τη δουλειά που είχα προτείνει να τη χορογραφήσει εσύ, το που έκανα του σωτεραπά. Ο οποίος σκηνοθέτης ήταν και φίλος μου, το Παρίσι, τον ήξερα. Ναι, εν πάση περιπτώσει, ο Παπίνι λες. Ναι, και η γυναίκα του με την οποία είμαστε σε ένα σόου στο. Μαγλέν, ήταν La Vendée de la Revue. Ναι, ναι. Λοιπόν, είδες ότι αυτά τα ανεπανάληπτα ας πούμε, πλάσματα που συνθέτουν ένα πραγματικά αστραποβόλο παρόν είναι πολλές φορές αντικατάστατα. Διότι έχει κατακλειστεί, ας πούμε, η εποχή μας από ανθρώπους που γράφουν καλά, που είναι σουμπρέτες και εγώ στο γράψουμε, αλλά δεν έχουν τη λάμψη. Ναι, είναι λίγο η εποχή το τεράστιο που αναφέραμε. Εδώ θα πούμε, ίσως δεν θέλω να βγει σαν κακή αυτό, αλλά το να είσαι αρτίστ είναι κάτι αντικαλλιτεχνικό σήμερα. Το να έχεις ταλέντο, η εποχή είναι γεμάτο από ανθρώπους που πρέπει να είναι. Μπορείς να πουλάς αχλαμάρα και χαχαχούχα. Πιάνουν. Είναι τέτοια η εποχή. Το ζητούμενο της εποχής μπορεί να κάνει σκάνδαλα, μπορεί να είσαι σαχλαμάρας, ψιλοκαραγκιόζης. Συγγνώμη για την έκφραση. Ναι, τα βρίσκεις. Αυτό λοιπόν έχει μια εμπορικότητα να σε θέλουνε. Όταν σε θέλουν, λοιπόν, δεν θα πεις όχι. Είπες προηγουμένως ότι φοβάσαι. Γίνεται και λίγο αντι-artistic η εποχή. Ναι, φοβάσαι τα κάποια γερατιά και λες ότι. Μάλλον θα καθόμουν στο Λιντό και θα ήμουν πρώτος χορευτής μέχρι πότε, ή χορογράφος μέχρι πότε. Εγώ ακόμα το ίδιο σκέφτομαι και για τώρα. Για στάσου. Αν έκανε ένα lifting, ας πούμε, μετά από 15 χρόνια. Δεν μιλάω, δεν μιλάω για αυτά. Για αυτά θα τα έκανα για προσωπικούς λόγους. Ναι. Εντάξει. Να κάνουμε και μια έτσι φινάλε κορώνα. Ναι. Για την κυρία Παπαλέκα, η οποία μου λέει, μα ο γιος μου πίστεψε σε αυτά που είπατε στο Φλερί, στη Λιντάλμα, στην Ρενέ Κάμερ. Και έγινε χορευτής. Τώρα μείνει άνεργος. Δεν θα μείνει άνεργος. Υπάρχει κάποιος, ο Γιώργος ο Λούκος, ο οποίος είναι Έλλην. Γνωριστήκαμε στο Παρίσι, πήγε να σπουδάσει αρχιτεκτονική, μπήκε στα Boys της Ζή Ζαμέρ στο Καζινό Ντε Παρί και αυτή τη στιγμή είναι διευθυντής του μπαλέτου στην Όπερα Ντε Λιόν. Που είχε έρθει και το καλοκαίρι. Λοιπόν, θα μπορέσει ο γιος της λοιπόν να γίνει ένας υπέροχος διευθυντής σε κάποιο θέατρο στο εξωτερικό και να πηγαίνουμε και να σπουδάσει στη Μάδα Γκράμ. Βεβαίως. Λοιπόν, ακούσατε τον Δημήτρη Παπάζογλου, τίποτα δεν χάνεται, το ταλέντο είναι... Και μπορεί να έρθει εδώ και να γίνει ο καινούριος μεσσίας μιας τέχνης που κανείς δεν την έχει τραβήξει προς τα πάνω.
Χαίρομαι που κάποια εκπομπή που είναι τόσο παλιά γίνεται αφορμή να πιστεί κάποια μάνα, κάποιο νεαρό, να ακολουθήσει τη πολύ δύσκολη τέχνη τη Ψυχώρη, που δεν είναι βέβαια με ροδοπέταλα σπαγμένη. Αυτά που μας είπε ο Δημήτρης Παπάζογλου είναι βέβαια πολύ σωστά. Υπήρχαν κάποιες φήνες για αυτούς που καταλαβαίνουν περισσότερα και υποδόρια πέρα από μια πρόταση με βασικές, ας πούμε, μορφές σύνταξης, τι κρύβεται από κάτω. Είναι και ο νοητό που λέμε. Εγώ δεν θα προτιμούσα και το λέω πάντα, γιατί έχουμε πήξει τα talk shows. Τα γράμματά σας να ήταν η εικονογράφηση προσωπική εδώ. Δηλαδή ο Δημήτρης Παπάζογλου εκεί απέναντί μου θα μπορούσε πολύ πιο άμεσα, διότι και γλώσσα διαφέρει, εκτός από πόδια, να απαντήσει στα ερωτήματά σας. Δεν ξέρω πώς θα διαμορφωθεί το κανάλι 5. Δεν ξέρω πόσα talk shows θα γίνουν ακόμα χωρίς αυτά τα ένθετα που για μένα είναι πάρα πολύ επαγωγικά και σημαντικά. Αλλά προς το παρόν υπάρχουν τα γράμματά σας που εγώ εύχομαι από καρδιάς, όπως και ο Δημήτρης που αγαπάει το θέατρο, γιατί στο κάτω-κάτω το θέατρο, η τέχνη είναι ο καθρέφτης της πνευματικής κληρονομίας κάθε τόπου, να μου γράφετε, να με σταματάτε ακόμα στον δρόμο και να πονάτε αυτούς τους ανθρώπους που πραγματικά πονάνε κάθε μέρα. Για να βγει ένα καλύτερο δημιουργικό αποτέλεσμα. Να είστε καλά.